Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα, 7 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθειά μας να σας ενημερώσουμε γύρω από τις θέσεις των κομμάτων και τα πρόσωπα και ορισμένα από τα πρόσωπα που τις εκφράζουν. Και σήμερα παρακαλέσαμε και έμεινε μαζί μας ο κύριος Μάνος Κούλας, ένας νεαρός φέρελπης πολιτικός. Καλησπέρα κύριε Κούλα. Το λέω το φέρελπης γιατί είστε νεαρός ακόμα στην ηλικία και οι νεαροί έχουν μέσα τους την ελπίδα πάντα. Καλησπέρα σας κύριε Σαμίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά. Να πάτε καλά στις εκλογές. Κατεβαίνετε με τους... τους συνδυασμούς. Ο συνδυασμός είναι Ελεύθεροι Δημοκράτες. Εθνική Δημιουργία με τον Στάνο Τζίμερο και Παϊλού Γρανιδιώτη. Μάλιστα. Εξαιρετικές προσωπικότητες και οι δύο. Τους γνωρίζω και τους δύο. Και εσάς σας γνωρίζω καλά. Και σας εύχομαι να πάτε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε. Ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης και ο Γιώργος Καρατάσιος θα μας βοηθήσουν σήμερα. Ο κύριος Ευτυχίδης τον γνωρίζετε, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Ο κύριος Καρατάσιος είναι διδάκτορ και μαθηματικών, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Δεν είμαστε συνήθως καλά παιδιά, ακόμη και αν έχουμε απέναντί μας μικρά παιδιά, τα οποία τα αγαπάμε κιόλα. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Ευτυχίδη. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι παρουσιάζουμε και έναν εκπρόσωπο μικρού κόμματος, Εθνική Δημιουργία, και ξέρετε ότι η μεγάλη μου συμπάθεια είναι οι ερωτήσεις που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις θέσεις του κόμματός σας όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία αυτή τη στιγμή και τις τουρκικές διεκδικήσεις του Αιγαίου, α, και β, τα γνωστά με όσα συμβαίνουν με την βόρεια της Μακεδονίας χώρα. Ο λόγος σε εσάς, κύριε. Θα τις ξεκινήσουμε κατευθείαν στα βαθιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κοιτάξτε, τελευταία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για θαλάσσιες ζώνες και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Κάτι ψελίζουν τα ΜΜΕ για πρέσπες στο Αιγαίο. Εμείς είμαστε παντελώς αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια εθνική ήττα και θα ισοδυναμεί με απώλεια εθνικής κυριαρχίας, πράγμα το οποίο θα μας βρει κάθετα αντίθετους από κάθε μετερίζει, αν θέλετε, άσχετα από το αν θα είμαστε μέσα στη Βουλή ή όχι, δεν ασπαζόμαστε αυτές τις θέσεις. Τώρα, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, αν αυτό είναι δυνατόν. Είμαστε στην ίδια γειτονιά και θα έπρεπε να υπάρχουν συνθήκες καλής γειτονίας. Από εκεί και πέρα αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι στα χέρια τα δικά μας. Η Τουρκία είναι ένα κράτος Νταΐς, είναι ένα κράτος που εκτός από ιστορία έχει και ποινικό μητρό και αυτό δεν το ξεχνάμε. Οπότε, αν αποφασίσει η Τουρκία να σταματήσει τη μαξιμαλιστική πολιτική εναντίον της Ελλάδος και τις διεκδικήσεις, τις αβάσιμες απέναντι στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, θα ήμασταν χαρούμενοι να συνεπάρχουμε στην ίδια γειτονιά με την Τουρκία. Στο μέτρο που συνεχίζει σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο τον οποίο χάραξε από την μικρασιατική καταστροφή και τη σφαγή των Ελλήνων της Ανατολής, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν τα ίδια. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα δρούν αποτρεπτικά απέναντι σε επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας. Τώρα, για τη χώρα βόρεια της Μακεδονίας, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα γιατί υπάρχουν κάποιες διεθνείς συνθήκες οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα. Θέση μας είναι ότι πρέπει να εξεταστεί αν οι γείτονες τηρούν αυτή τη συμφωνία όπως έχουν δεσμευτεί ότι θα την τηρήσουν και αν συντρέχουν οι λόγοι να προσφύγουμε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο προκειμένου να προσφύγουμε στο διεθνές δικαστήριο προκειμένου να ακυρώσουμε αυτή την επονίδηστη συνθήκη των Πρεσπών.
που τους δίνει μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Να συνεχίσω την ερώτηση λίγο. Δεν τηρείται η συμφωνία. Βρέθηκα στα Σκόπια πριν λίγες μέρες, φυσικά και δεν τηρείται η συμφωνία. Τα Σκόπια έχουν ήδη γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και είναι ένα βήμα, μια Βουλγαρία είναι που αντιδρά και τους απομακρύνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι θα κερδίσουμε κάτι σήμερα κινώντας μια αντίστροφη διαδικασία καταγγελίας της συμφωνίας? Θεωρούμε ότι στους κανόνες της διεθνούς συνύπαρξης και της καλής γειτονίας, όταν μια συνθήκη υπογράφεται πρέπει να τηρείται εξίσου και από τα δύο μέλη. Αν το ένα μέλος από τα δύο δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, δεν σημαίνει ότι θα φταίμε εμείς αν καταδείξουμε αυτό το πράγμα και προσπαθήσουμε να κινήσουμε μια αντίστροφη διαδικασία. Προφανώς, αυτό δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει στο πόδι όπως έχουμε συνηθίσει από τις ελληνικές ηγεσίες. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει σοβαρά, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, πρέπει να γίνει, άμα θέλετε, ακόμα σε συμφωνία και με τις κυβερνήσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, καταδεικνύοντας το πού έχει παραβιαστεί η συμφωνία των Πρεσπών από τους κατοίκους Βόρεια της Μακεδονίας και για ποιους λόγους εμείς προσφεύγουμε. Θεωρώ ότι αν εμείς κάνουμε το καθήκον μας και καταδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα και άμα το φέρουμε και με παραδείγματα που θα τους ακουμπάνε στις δικές τους εθνικές ευαισθησίες, μπορούμε κάλλιστα να μπορέσουμε να τρέψουμε αυτή την κατάσταση χωρίς να έχουμε έτσι συνέπειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραταπάσιος. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Κούλα. Χαίρομαι που συνομιλώ με ένα νέο παιδί, με ένα νέο επιστήμονα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος της εκπαίδευσης. Ο κύριος Ευτυχίδης του αρέσουν τα εξωτερικά, τα διεθνή θέματα. Εμείς, αν θέλετε, να πούμε λίγα πράγματα για την εκπαίδευση. Γνωρίζετε ότι η παιδεία δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο συμφωνούν οι πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό που ζούμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι το ράβε ξύλωνε. Πολλές φορές και μέσα στην ίδια κυβέρνηση είναι χιλιοϋπομένα αυτά, να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές. Εσείς τώρα είστε ένα μικρό κόμμα, ας πούμε, το οποίο θα ασκείτε μία κριτική ή έχετε κάνει και πρόγραμμα? Και αν έχετε κάνει πρόγραμμα, προσωπικά θα με ενδιέφερε να κάνετε μία αναφορά στα θέματα παιδείας. Τι σκέφτεστε για τα θέματα της παιδείας και στη συνέχεια θα σας κάνω μερικές μικρές, πολύ σύντομες ερωτήσεις του τύπου ναι και όχι, με δύο κουβέντες δηλαδή να απαντηθούν και να δώσουμε μετά το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη να σας ανακρίνει. Και εγώ εδώ είμαι, κύριε Καρατάς, και εμένα με παραβλέπετε. Εσείς, κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι πρέπει να βγείτε για λίγο εκτός γι' αυτό. Ναι. Κύριε Καρατάσιο, εσείς από πού ξέρετε ότι είναι μικρό κόμμα? Πάμε σε εκλογές. Στις εκλογές όλοι είναι στην ίδια αφετηρία. Όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, κύριε... Α, με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις... Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε την ίδια αφετηρία. Όταν κάποια κόμματα δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση, κάποια άλλα όχι. Όταν κάποια κόμματα δικαιούνται μια σειρά μετακλητών υπαλλήλων και κάποια άλλα όχι. Και όταν κάποια κόμματα έτσι δεν προσκαλούνται από τα συστημικά ΜΜΕ και δεν συμμετέχουν σε διαλόγους. Είναι γνωστά αυτά, κύριε Κούλα, να πάμε κατευθείαν στο θέμα του παιδεία. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να σας μιλήσω για το πρόγραμμα μας για την παιδεία και αρχικά να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση του όχι σε όλα ή μια στήρα συμπολίτευση του ναι σε όλα. Αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι να υπερψηφίζουμε τις προτάσεις, τα νομοσχέδια και τις διορθώσεις με τις οποίες συμφωνούμε, από όποιο κόμμα και αν προέρχονται, και να καταψηφίζουμε με ό,τι διαφωνούμε από όποιο κόμμα και αν προέρχεται. Σε αυτό το πλαίσιο η άποψή μας για την παιδεία έτσι είναι πολυεπίπεδη, γιατί η παιδεία δεν είναι ένα κενίο πράγμα, είναι επίπεδα πάνω σε επίπεδα, τα οποία πρέπει να δουλεύουν όλα αρμονικά μεταξύ τους. Η νούμερο ένα κακοτεχνία
που βλέπουμε στον χώρο της παιδείας είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση ξεκινάει ως επιτοπλίστων το ράβε ξύλωνε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το οποίο για μας είναι ένα λάθος, γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση πλέον είναι το τέλος της μαθητικής διαδρομής ενός νέου. Για να αλλάξεις πραγματικά μυαλά, νοοτροπίες και εκπαιδευτικό σύστημα εν το σύνολο, θεωρούμε ότι οι αλλαγές πρέπει να ξεκινάνε από το νηπιαγωγείο και να κλιμακώνονται σε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο. Άρα συμφωνείτε με την κυρία Κεραμέως, γιατί έτσι τα έκανε η κυρία Κεραμέως. Ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο. Η κυρία Κεραμέως μπορεί να χρησιμοποιήσει έτσι τη σωστή προσέγγιση, αλλά σε κάποια πράγματα της ξέφυγαν πολλά. Ελεκτικά θεωρούμε ότι η εκπαίδευση έτσι πρέπει πρώτα απ' όλα και κυριότερο να διδάσκει και το εθνικό φρόνημα, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει και το έχουμε απεμπολίσει. Θεωρούμε ότι πρέπει να εισπραθούν νέες τεχνολογίες. Ξέρετε, εγώ δούλευα σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών σαν φοιτητής, οπότε είχα μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δω νέους, έτσι, πολύ μικρά παιδιά, σαν μαθητές. Και είναι γεγονός ότι πλέον στην εποχή του ίντερνετ, της τεχνολογίας, των τάμπλετ, είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά να τα κρατήσει συγκεντρωμένα στα μαθήματα με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Υπάρχουν νέες μέθοδοι οι οποίες επιτρέπουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, να βάλουμε έτσι τεχνολογία μέσα στις αίθουσες, γιατί θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους όσο προχωράμε. Από εκεί και πέρα το επόμενο μεγάλο αγκάθι για μας είναι η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα ΕΠΑΛ έχουν γίνει αποθήκες ψυχών ενίδια αναμορφωτηρίων, όπου όσα παιδιά δεν κάνουν για το γενικό λύκειο, καταλήγουν εκεί παρέα με ημιπαραβατικούς ή άλλους παραβατικούς, με σπουδές, χωρίς αντίκρισμα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καλύτερα από μένα τις καταγγελίες που έχουν βγει από τα διάφορα ΕΠΑΛ με μαθητές που απειλούν τους καθηγητές τους με μαχαίρια, που τους έχουν σπάσει τα αυτοκίνητα, που τους λένε αυτό άμα... είναι η εξαίρεση βέβαια, δεν είναι ο κανόνας, κύριε Κούλα. Δυστυχώς στα ΕΠΑΛ και είναι με μεγάλο πόνο ψυχής το λέω, γιατί τελευταία έχουν εκτεθεί πολύ περισσότερο σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα περισσότερα ΕΠΑΛ. Γίνανε και βήματα όμως, γιατί έχουμε τα πρότυπα ΕΠΑΛ πλέον και τα λοιπά. Έχει αλλάξει. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ενισχυμένη, πολύ πιο μέσα στις ζωές μας και δεν θα έπρεπε... Αντιλαμβανόμαστε το γιατί όλοι οι γονείς λέμε τα παιδιά τους να πούνε σε ένα πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα χαρτί. Στην Ελλάδα αυτό είναι ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Είναι μεγάλη συζήτηση η επαγγελματική και η τεχνική εκπαίδευση. Αυτό το οποίο θα θεωρούμε εμείς ότι θα πρέπει να γίνεται είναι ότι ακόμα και η τεχνική εκπαίδευση και η δουλειά σου έτσι σε ένα πιο χειρονακτικό επάγγελμα που δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή μόρφωση, θα έπρεπε και αυτό να αποτελεί με τη σειρά του εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας προς τα πάνω. Να βγάζουμε έναν καλό ψυχτικό, ο οποίος με τα χρόνια να μπορεί να ανοίξει μια δικιά του επιχείρηση και να μπορέσει με σιγά σιγά να ανεληφθεί μέσα στην κοινωνία. Οπότε, είναι έτσι μια, δεν είναι μια ξεκάθαρη κατάσταση, αλλά θέλετε, είναι έτσι ένα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση, επειδή βλέπω μπήκε και ο στρατηγός, θα σας κάνω 2-3 πολύ σύντομες του ενός λεπτού ερωτήσεις-απαντήσεις και θα επανέλθω με μία άλλη ερώτηση και δεν θα σας ξαναρωτήσω κάτι δηλαδή, άλλο. Δηλαδή αν δεν έμπαινε ο στρατηγός, πόσες θα κάνατε κύριε Μα ο στρατηγός πάντα ξέρεις ότι με πάει μισό βήμα πίσω γιατί θέλω να είναι αυτός μπροστά. Λοιπόν να πούμε καταρχάς μισό λεπτό πριν συνεχίσετε να συγχαρούμε τον στρατηγό για την επιτυχή εξέλιξη της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Σήμερα φέτος την τράβηξε παρά το γεγονός ότι ο φορέας είναι στην Αθήνα, έχει έδρα την Αθήνα, στον νόμο του την τράβηξε ο κύριος Κατσιτεφάνος και την πήγε καλά. Συγχαρητήρια στρατηγέ,
θα κάνουμε, θα μας δοθεί δυνατότητα να κάνουμε και τον απολογισμό κάποια στιγμή. Επικροτώ λοιπόν, αυτή την αναφορά, κύριε Σαββίδη. Από τις πολλές ερωτήσεις που έχετε να κάνετε. Ναι, επικροτώ αυτή την αναφορά γιατί έζησα από κοντά στο στρατηγό αυτές τις μέρες και είδα την μεγάλη κινητικότητα και τη μεγάλη διαφορά που είχε αυτή η οργάνωση από τις προηγούμενες. Τώρα, επειδή αγαπητέ μου κύριε Κούλα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, 2-3 επίγοντα θέματα όσο γίνεται πιο σύντομα και δεν σας κουράσω. Παραδείγματος χάρη, η βάση του 10, είστε υπέρ ή υπέρ της κατάργησης? Όχι, είμαστε υπέρ, γιατί πρέπει το πανεπιστήμιο δεν θα έπρεπε να είναι ένας χώρος που πάνε όλοι, γιατί αυτό έχει σαν σκοπό... Μην το εξηγείτε, μην... μου αρκεί αυτό. Ναι. Μία δεύτερη ερώτηση, είστε υπέρ της αξιολόγησης ή κατά? Υπέρ της αξιολόγησης. Υπέρ της αξιολόγησης. Και ένα τελευταίο. Το άρθρο 16, νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσει? Ναι, να έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω με μία ακόμα ερώτηση. Δίνω το λόγο στον στρατηγό. Κάτσε, εγώ τι ρόλο παίζω εδώ πέρα και παίζω κανένα ρόλο εγώ? Κύριε Κατάτα, σε ακούτε να ρωτήσω. Να απαντήσω. Μα να περιμένω ρωτήσω. Για να παρκάρεις το αυτοκίνητο, κύριε Σαββίδη, και μετά... Κύριε Κούλα, εγώ ακριβώς σαν συνέχεια από αυτά που σας ρώτησε ο κύριος Καρατάσιος, έχω μια απορία. Επειδή τα γνωρίζω τα δύο πρόσωπα που είναι στην ηγεσία του κόμματός σας, ήθελα να ρωτήσω, έχουν σύγκληση ιδεολογική αυτά τα δύο πρόσωπα? Δηλαδή, ο μένα ένας, ο κύριος Τζίμερος, είναι μια προσωπικότητα εντελώς φιλελεύθερη. Δηλαδή κάποιος, αν έχει διαβάθμιση ο φιλελευθερισμός, θα έλεγε κανείς ότι είναι ακραία φιλελεύθερος. Ο δε... Ο άλλος της ηγεσίας, ο κρανιδιώτης, εστιάζει στα εθνικά ζητήματα. Πού συγκλίνουν αυτοί οι δύο? Θα σας πω. Είναι μια κοινή παραδοχή που έχουν κάνει και οι δύο. Ο Θάνος Τζίμερος, η θέση του είναι ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πόλεμοι στον κόσμο. Αλλά αυτή είναι η θέση οποιοδήποτε νοήμωνα ανθρώπου και αν ρωτήσουμε. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος είναι μια πραγματικότητα, είναι στη γειτονιά μας και ότι χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αποτρεπτική ισχύ προκειμένου να, να συνεχίσει το ελληνικό έθνος να υπάρχει και να ζει. Εκεί είναι το πεδίο σύγκληση με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης απ' την άλλη αναγνωρίζει ότι για να συντηρήσεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και να έχεις αποτρεπτική ισχύ και να έχεις θεσμική ισχύ στα διεθνή όργανα, πρέπει να έχεις από πίσω μια πολύ ισχυρή οικονομία. Η άμυνα είναι ένα ακριβώς σπορ, όπως ξέρει και ο στρατηγός καλύτερα από όλους μας. Οπότε αυτό είναι το πεδίο σύγκληση, ότι η μία ιδεολογία, αν θέλετε, αλληλοσυμπληρώνει την άλλη και εξασφαλίζουν και την οικονομική ευμάνεια αλλά και την ύπαρξή μας στα βάθη των αιώνων. Και μία ακόμη, μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, σας ικανοποιεί? Δηλαδή εσείς τώρα ως πολιτικός φορέας αντιμετωπίζετε περισσότερα πράγματα από ό,τι αντιμετωπίζει ένας καθημερινός άνθρωπος σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας, τις δομές της, τη δυνατότητα που δίνει σε φορείς και πρόσωπα να πουν τις απόψεις τους εν ώψη εκλογών. Είστε ικανοποιημένος από τη δημοκρατία στην Ελλάδα? Δυστυχώς δεν είμαστε καθόλου. Δηλαδή, ενδεικτικά θα σας πω, έτσι θα μείνω μόνο στα πολύ πρόσφατα γεγονότα των εκλογών και της συμπλήρωσης υποψηφιότητας των κομμάτων στον Άριο Πάγο. Μιλάμε για μια εξαιρετικά γραφειοκρατική διαδικασία που οι οδηγίες και οι αποφάσεις βγήκανε το τελευταίο δευτερόλεπτο, κάνοντας τη συμμετοχή μικρότερων κομμάτων πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπετε και τόσα κόμματα δυσκολεύτηκαν και κόπηκαν και δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν συνδυασμούς, δεν κάνανε σωστά τις αιτήσεις, χρειάστηκε να δοθούν παρατάσεις. Και ακόμα και μετά τις παρατάσεις, κάποια κόμματα δεν είχαν μπορέσει να κάνουν όλα αυτά που έπρεπε. Σκεφτείτε ότι σε εμάς υπήρχε μια ομάδα εθελοντών, η οποία δούλευε επί 10 μέρες νυχθημερών, μόνο και μόνο γι' αυτό, και έχοντας μια προεργασία πολλών μηνών πίσω και την εμπειρία σχεδόν 10 εκλογικών αναμετρήσεων ως τώρα. Για ένα κόμμα το οποίο είναι νεοπαγές, όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Και προφανώς
αυτό δημιουργεί και μια ανισορροπία σχέση με την κυβέρνηση, η οποία ήξερε από πριν και ποιες πλατφόρμες θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα λειτουργήσουν και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις. Και ακόμα, άμα θέλετε, το πιο απλό, το τι χαρτί θα χρησιμοποιηθεί στις εκλογές. Ξέρετε, δεν υπάρχει στάνταρ τύπος χαρτιού πάνω στο οποίο τυπώνονται τα ψηφοδέλτια. Μπορεί να είναι 85, 90 ή 95 γραμμαρίων και το κράτος μπορεί να στο δώσει είτε σε ρολό είτε σε φύλλα. Αυτό ενώ η κυβέρνηση γνωρίζει από πριν τι θα χρησιμοποιήσει και μπορεί να κλείσει τις συμφωνίες με τυπογραφία και να πετύχει πιο ανταγωνιστικές τιμές, όλα τα υπόλοιπα κόμματα περιμένουν την τελευταία στιγμή να βγει η IKEA, το οποίο θα τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά και να τρέξουν ασθημένοντας να κλείσουν όπου προλάβουν και με όποια τιμή προλάβουν πλέον για να συμμετέχουν στις εκλογές. Δηλαδή, ακόμη και το κυβέρνηση έχει που δεν έχουν τη βοήθεια των μετακλητών υπαλλήλων και τους οικονομικούς πόρους της κρατικής χρηματοδότησης. Ναι. Στρατηγέ. Καλησπέρα και από μένα στην όμορφη παρέα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ξέρετε, λόγω υποχρεώσεων σήμερα ολοκληρώσαμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία πραγματικά ήταν η καλύτερη που έγινε μέχρι σήμερα. Αυτό δεν οφείλεται σε μένα, είναι μια συλλογική δουλειά, ομαδική δουλειά. Διστώνεται πρώτα στον πρόεδρο τον κύριο Νίκο Κούκη και μετά στον αντιπρόεδρο τον κύριο Σιδέρη. Αυτά για την έκθεση. Τώρα, χαίρομαι. Από πολύ νεαρό. Ήταν εκεί 2009 περίπου, όταν με επισκέφθηκε στο στρατόπεδο στο Ρήγας Φεραίος, στο Κόσοβο. Και δεν σας κρύβω. Μπορείτε να επαναλάβετε την πρόταση, γιατί δεν ακουστήκατε. Είχατε ένα κενό στον λόγο σας. Α, λέω τον κύριο Κούλα, τον Μάνο, το γνωρίζω από παλιά και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε αυτή την παρέα. Ήταν το 2009, εκεί 10, όταν με επισκέφθηκε στο στρατόπεδο Ρήγας Φεραίος στο Κόσοβο και μου έκανε εντύπωση, παρά το νεαρό, πολύ νεαρό της ηλικίας τότε, οι γνώσεις που είχε για τα διεθνή θέματα, αλλά και το ενδιαφέρον. Και κάναμε μια εξαιρετική κουβεντούρα, παρά ήταν πολύ μικρός. Επίσης, θέλω να πω το εξής. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω νέους ανθρώπους στην πολιτική ζωή του τόπου. Προσωπικά είμαι εναντίον των επαγγελματιών πολιτικών και θέλουμε νέους ανθρώπους να φέρουν κάποιο φρέσκο αέρα. Και ο κύριος Κούλας είναι ένας από αυτούς. Διότι άμα δούμε το βιογραφικό του, έχει σπουδές, έχει μεταπτυχιακές σπουδές, είναι υποψήφιος διδάκτορας, είναι προς το τέλος στην Αγγλία κλπ. Λοιπόν, αυτά σαν εισαγωγή. Και να ξεκινήσουμε με τα διεθνή θέματα. Δεν ξέρω αν τα καλύψατε. Αν τα καλύψατε, πείτε μου να αλλάξω ερώτηση. Αν τα ρωτήσατε, ρωτήστε. Και ο Φτυχίδης για τα διεθνή ρώτησε, αλλά ο καθένας ρωτάει τα δικά του. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση του και η θέση του κόμματος σε ό,τι αφορά την διαχείριση των ελληνοτουρκικών διαφορών και ελληνοτουρκικών προκλήσεων. Κύριε Χατζηθεοφάνος και κύριε Κούλα, επειδή υπάρχει μια ερώτηση τηλεθεατή σχετική με αυτό που ρώτησε ο κύριος Χατζηθεοφάνος, απλώς το συγκεκριμενοποιεί, μπορώ κύριε Χατζηθεοφάνος να το συγκεκριμενοποιήσω λίγο. Εννοείται. Λοιπόν, ο κύριος Πεταλάς, Σάββας Πεταλάς από τη Ρόδο, ρωτάει ποια είναι η θέση της εθνικής δημιουργίας για το μορατόριο επισκέψεων στα νησιά, ότι η Κύπρος έχει ψυχικό τραύμα του Δένδια και γιατί στα εθνικά θέματα ο Κρανιδιώτης επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ για τις άθλιες εθνικά θέσεις και όχι και στο Μητσοτάκη σε αυτές που συμφωνεί μαζί τους. Αυτά ρωτάει και ο κύριος Πεταλάς. Αν μπορείτε να τα προσθέσετε σε αυτά στην απάντησή σας στον στρατηγό. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η θέση μας για τα ελληνοτουρκικά είναι αυτό που είπαμε. Αποτροπή. Γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν έχει μόνο ιστορία αλλά και ποινικό μητρό, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε να κερδίσουμε περισσότερα από το αν η Τουρκία ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο. Προφανώς αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τον τουρκικό λαό και τις τουρκικές ηγεσίες. Όσο η Τουρκία θα έχει αυτές τις επεκτατικές και μαξιμαλιστικές θέσεις απέναντί μας, τόσο εμείς θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε την εθνική μας κυριαρχία από άκρη σε άκρη, από Εύρο μέχρι Καστελόριζο και από Κρήτη μέχρι Κύπρο. Οπότε δεν ασπαζόμαστε καμία θέση περί μορατόριου επισκέψεων στα νησιά. Θα πρέπει
οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να επισκέπτονται τα νησιά κανονικά, να δίνουν το στίγμα τους και να μην επιτρέπουν τις τουρκικές προκλήσεις να περιορίζουν τα ελληνικά, εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κανιδιώτης, φαντάζομαι, δεν είμαι και στο μυαλό του, αλλά φαντάζομαι ότι χτυπάει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ για τις εθνικές θέσεις, κυρίως γιατί είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά είναι διατεθειμένοι να συμπορευτούν με οποιοδήποτε εθνικισμό πλην του ελληνικού. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι διατεθειμένοι να μην συμπλέψουν ούτε καν με το ελληνικό εθνικό συμφέρον, δεν πάμε κάτι σε ζήτημα εθνικισμού, προκειμένου να υποστηρίξουν έναν αλότριο εθνικισμό άλλου λαού εις βάρος των Ελλήνων. Οπότε γι' αυτό προφανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα έχει κάνει όλα καλά στα διεθνή. Βέβαια, αυτό που λέμε εμείς, γιατί θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, είναι ότι ας πούμε κινήσεις όπως η Ελληνογαλλική Συμφωνία, η Συμφωνία για τα F-35, τα Ραφάλ, η Πελαρά, είναι κινήσεις οι οποίες έχουν θετικό αποτύπωμα τόσο για την ελληνική εξωτερική πολιτική όσο και για τις ενόπλες δυνάμεις και τις χαιρετίζουμε. Από εκεί και πέρα κάποιες κινήσεις όπως είναι η υποστήριξη της τουρκικής υποψηφιότητας για την θέση του γραμματέα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας μας γεννά ερωτηματικά. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και κανένας από εμάς νομίζω σε θέση να γνωρίζει και αν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο το οποίο δεν είναι δυνατόν να γνωστοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο κύριος Αβετυχίδης. Θα γυρίσω πάλι τη συζήτηση σε ένα θέμα που πιστεύω έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, είστε εσείς η Εθνική Δημιουργία που υπέβαλε ένσταση για τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε εκλογές. Θεωρεί η Εθνική Δημιουργία ότι έχει το ηθικό ανάστημα ώστε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση? Θεωρεί η Εθνική Δημιουργία ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ένας ανασχετικός παράγοντας στην πορεία όλης αυτής της ελληνικής ιστορίας? Θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σας θέση ενός νέου ανθρώπου με σπουδές και πιστεύω και με καλή γνώση της ιστορίας. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτή τη στιγμή στο καταστατικό του, έτσι, άμα το μπείτε στην ιστοσελίδα του θα το δείτε, έχει σαν αρχή, σαν επιδίωξη την επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου, το οποίο είναι ένα ανελεύθερο καθεστώς, έτσι, στον δρόμο της μαρξιστικής θεωρίας προς τον κομμουνισμό. Οπότε από τη φύση του αυτό δεν συνάδει με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως οι Ναζί θέλαν να ανατρέψουν την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία για να εγκαταστήσουν τον εθνικό σοσιαλισμό, ο ίδιος ακριβώς είναι και ο σκοπός του ΚΚΕ, με σκοπό να εγκαταστήσει την δικτατορία του προλεταριάτου σε πρώτο χρόνο, που είναι ουσιαστικά το στάδιο που ο λαός δεν είναι αρκετά όριμος για να δεχθεί τις συνθήκες του πραγματικού κομμουνισμού, όπου έρχεται η δικτατορία του προλεταριάτου για να τον διδάξει τις κομμουνιστικές μεθόδους και να μπορέσει η κοινωνία μετά να προχωρήσει στον κομμουνισμό. Σε αυτό το μήκος κύματος, οποιοσδήποτε Έλληνας ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, είναι σε θέση να υψώσει το ηθικό του ανάστημα και να αντισταθεί να σταθεί απέναντι σε αυτήν την αντιδημοκρατική στάση του ΚΚΕ. Από εκεί και πέρα, ακριβώς την ιστορία τη γνωρίζουμε. Οι ευθύνες του ΚΚΕ είναι καταγεγραμμένες. Εμείς πιστεύουμε στην εθνική συμφιλίωση. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα πρέπει να συντηρείται. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η πλευρά η οποία ξεκίνησε
το σύμμωριο το πόλεμο, η πλευρά η οποία φέρει την ευθύνη για αυτά, για αυτά τις μαύρες σελίδες στην ιστορία του έθνους, πρέπει να ζητήσει μία ειλικρινή συγγνώμη και όχι μία δήλωση μετάνοιας, η οποία στην πρώτη παράγραφο λέει «δεν θα πάρουμε τα όπλα» και στη δεύτερη παράγραφο λέει «αλλά άμα δεν μας αρέσει μπορεί να τα ξαναπάρουμε». Οπότε σε αυτό το μικροκλίματος θεωρούμε ότι κάθε ένας πατριώτης έχει το ηθικό ανάστημα να σηκωθεί απέναντι στον κομμουνισμό, γιατί τα δεινά που βρήκαν αυτή τη χώρα για την έτσι, κομμουνιστική ιδέα ήταν τρομερά. Εγώ θα σας πω από τις ιστορίες των παππούδων μου και ιδιαίτερα της γιαγιάς μου, γνωρίζω ότι στο χωριό μας στην Καβάλα, που είχε διπλή κατοχή και από τις ναζιστικές δυνάμεις Γερμανίας αλλά και από τους Βούλγαρους, το χωριό δεν θρύνησε καμία απώλεια. Αντιθέτως, θρύνησε απώλεια τις ημέρες του συμμορτοπολέμου. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση, να σταματήσουμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να αποδεχθούν τις ευθύνες τους και να πάμε παρακάτω, να αφήσουν την ιδεολογία του 1917 και να προσαρμοστούν στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι προσαρμόζεστε στον 21ο αιώνα χρησιμοποιώντας λέξεις όπως συμμορυτοπόλεμος? Συμμορυτοπόλεμος ήταν. Εσείς αγνοείτε τις θυσίες του συγκεκριμένου κόμματος κατά τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης? Καθόλου. Απλά γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης στις τάξεις του ΚΚΕ, του Ελλάς, πολεμούσαν πάρα πολλοί Έλληνες πατριώτες. Σωστή. Οι οποίοι έφυγαν τρέχοντας όταν ο Ελλάς σήκωσε τα όπλα απέναντι στους αδερφούς Έλληνες. Και αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια. Έχουμε παράδειγμα του χωριού που ο αντάρτης αδερφός έσφαξε τον αδερφό του τακτικού στρατού τη νύχτα των Χριστουγέννων. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένη ιστορία. Υπάρχουν και πάρα πολλά αντίστροφα παραδείγματα. Προφανέστατα. Απλά θα σας πω κιόλας ότι κάθε οικογένεια επίσης κουβαλάει και τη δικιά της. Η ερώτηση είναι η εξής, το καταλαβαίνω. Θεωρείτε ότι η επαναφορά του εμφυοπολεμικού κλίματος συμβάλλει στην ιστορία αυτής της χώρας, συμβάλλει στο μέλλον αυτής της χώρας? Όχι, αλλά αυτό ξεκινάει από τα αριστερά. Δεν ξέρω ποια είναι η ενασχόληση, πόση είναι η ενασχόληση. Αλλά εγώ θα σας πω ότι 18 χρονών όταν ξεκίνησα να γράφω δημοσίως για κάποιες πολιτικές θέσεις και να αρχίσω να εκτίθομαι πιο πολύ στον κόσμο των social media, η αριστερή ήταν η πρώτη που με κάθε διαφωνία μου πετούσανε για κονσερβοκούτια και για πηγάδες. Οπότε όταν απέναντί σου έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο μένος και μία συνεχόμενη έτσι, στροφή στη βία, και άμα το δείτε θα το δείτε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό πάρα πολύ και από στελέχη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, κυρίως κρυμμένη πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου. Οπότε όταν αυτοί συντηρούν αυτό το κλίμα με αυτούς τους σκοπούς, ναι, και εμείς θα πούμε ότι το ΚΚΕ όταν λέει ότι θέλει να κάνει τη δικτατορία του προλεταριάτου με τα όπλα, το εννοεί. Άρα μην μας κατηγορούν μετά γιατί θέλουμε να πάρουμε μέτρα και να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Κούλα και κύριε Ευτυχίδη, αυτά τα ζητήματα είχαν τεθεί μεταπολιτευτικά. Έτσι πράγμα. Και υπήρξε μια συμφωνία κυρίων, δεν αναγνωρίστηκε χωρίς παρασκήνιο το ΚΚΕ. Υπήρξε μια συμφωνία κυρίων ότι μπορεί το ΚΚΕ να θεωρείται ένα επαναστατικό κόμμα και είναι. Δηλαδή το ΚΚΕ δεν θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ θέλει να αλλάξει το πολιτικοκοινωνικό σύστημα. Σήμερα αν του πείτε πάρτε την κυβέρνηση για να κάνετε μεταρρυθμίσεις και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, δεν θα την πάρει. Θα την πάρω, λέει, όταν εκπληρωθούν οι συνθήκες να κάνω την επανάσταση και να αλλάξω το κοινωνικό καθεστώς. Όταν. Το οποίο προϋποθέτει προλετάριους, προλετάριοι όλων. Μας τα είπε πρόσφατα ο καλεσμένος μας αυτό. Τον οποίο επίσης τον κριτικάραμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αν το βάλατε, εγώ δεν το παρακολουθήσα αυτό. Αυτό το ζήτημα σαν θέμα έχει λυθεί μεταπολιτευτικά και είναι μια συμφωνία κυρίων εκείνης εποχής στην οποία πρωταγωνίστησε ο μέντορας, ο ηγέτης της δεξιάς μετά τον Παπάγο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό το ως προς το ένα σημείο. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω εγώ,
η θέση για συμμοριτοπόλεμο είναι δική σας ή είναι και του κόμματός σας? Ξέρετε, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά διατηρώ την ελευθερία μου να τοποθετούμε ακόμα και μέσα στα πλαίσια του κόμματος με τις θέσεις που εκφράζω για τον εαυτό μου. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε και είπε σε κανάλι Πανελλαδικής Εμβέλειας προσφάτως ότι και η αριστερά στην Ελλάδα δεν έχει έτσι, μόνο ιστορία, αλλά έχει και ποινικό μητρό. Οπότε φαντάζομαι ότι εκφράζει και το κόμμα. Είναι ένα κύβο. Λοιπόν, κύριε Καρατάσκο. Ναι, πάλι μία σύντομη ερώτηση, κύριε Κούλα. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το κόμμα σας δεν είναι ένα μικρό κόμμα και είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερο, ξεπερνάει και το 3% και έχει έναν αριθμό μικρό βουλευτών ή έστω και μεγαλύτερο. Και το πρώτο κόμμα έχει 145 έδρες. Πρώτο κόμμα θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται είναι το πιθανότερο, ή αν συμβούν πράγματα τις επόμενες μέρες, μπορεί να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρουμε, κάλπι είναι. Εσείς, εάν το πρώτο κόμμα ζητήσει τη βοήθειά σας για συγκυβέρνηση, το έχετε σκεφτεί αυτό, τι θα κάνετε, ποια είναι η θέση? Θα σκεφτεί και έχουμε και ξεκάθαρη άποψη. Πρώτα απ' όλα, αν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με κανένα αριστερό κόμμα και να τους βοηθήσουμε να πάρουν την εξουσία. Από εκεί και πέρα, αν είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το σενάριο που λέτε, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ψήφα ανοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα της χώρας. Αλλά ψήφα ανοχής, χωρίς να πούμε σε ένα ανατολίτικο παζάρι και να μοιράσουμε καρέκλες μεταξύ μας και να πούμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα και να συγκυβερνήσουμε. Θα τους επιτρέψουμε να κυβερνήσουν και θα διατηρήσουμε την ελευθερία που έχουμε να υπερψηφίζουμε τα νομοσχέδια με τα οποία συμφωνούμε και να καταψηφίζουμε τα νομοσχέδια με τα οποία διαφωνούμε. Οπότε όταν η Νέα Δημοκρατία θα φέρει νομοσχέδια τα οποία θα μειώνουν τους φόρους, θα φτιάχνουν την παιδεία, θα σταματάνε τις λαθρομεταναστευτικές ροές, θα ενισχύουν την ασφάλεια στις γειτονιές μας, θα είμαστε διατεθειμένοι να τα υπερψηφίσουμε όλα. Άμα φέρουν νομοσχέδια τα οποία αντιβαίνουν στις προγραμματικές μας θέσεις, θα τα καταψηφίζουμε. Και επειδή η ερώτηση ήταν μικρή και σύντομη, να συμπληρώσουμε κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα. Παρέλειψα να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με την πανεπιστημιακή ομάδα φύλαξης των πανεπιστημίων, τους φρουρούς. Την αστυνομία, ας πούμε. Θεωρούμε ότι αυτό το λεγόμενο πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ένα μεγάλο φιάσκο και ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να φυλάσσεται από την κανονική αστυνομία και αν τελούνται εγκλήματα μέσα, θα έπρεπε να επεμβαίνει η κανονική αστυνομία όπως επεμβαίνει και στο εξωτερικό. Την χάνει να σπουδάζω σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο University College London στην Αγγλία, και εκεί δεν έχω δει κανέναν φοιτητή, ακόμα και Έλληνα αριστερό φοιτητή που έρχεται για μεταπτυχιακές σπουδές, να αντιτίθεται στις κάμερες που βρίσκονται παντού, στους security που βρίσκονται παντού, στην ελεγχόμενη είσοδο με κάρτα που υπάρχει σε κάθε κτίριο, και η αστυνομία επεμβαίνει σε λιγότερο από 2 λεπτά σε περίπτωση που κληθεί. Οπότε θεωρούμε ότι το ίδιο μοντέλο θα έπρεπε να ισχύει και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ, και να πάψει πλέον, αν θέλετε, να κάνει μια μικρή συμπλήρωση και να σταματήσει πλέον αυτή η ασχήμια μέσα στα πανεπιστήμια με τους βαμμένους τοίχους και τα κατεστραμμένα σάπια παράθυρα και πόρτες και όλη αυτή η ασχήμια που ασχημένει την καθημερινότητα και την ψυχή μας. Στρατηγέ, το μικρόφωνο σας, στρατηγέ, το μικρόφωνο. Στρατηγέ, το μικρόφωνο. Γιώργο, το μικρόφωνο. Πάλιξα, ωραία, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Κούλα, είστε νέος άνθρωπος, καταβαίνει στο στίχο της πολιτικής, διεκδικείτε την είσοδό σας στην Ελληνική Βουλή. Θα ήθελα να με πείσετε να σας ψηφίσω. Γιατί να σας ψηφίσω, πείτε μου. Γιατί να με πείσετε, γιατί να με ψηφίσετε. Εγώ είμαι, επειδή προσωπικά στρατηγέ με ξέρετε, έχω αυτό το πρόσωπο μια ζωή.
Δεν περιμένω την πολιτική για να βιοποριστώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω πολύ καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις από το εξωτερικό. Αλλά έχω και αυτή την διάθεση, την πετριά στο κεφάλι που μου λένε διάφοροι φίλοι κατά καιρούς, να μην θέλω να αφήσω την πατρίδα μου να πάει στράφη. Που βγήκα έξω και είδα τόσους πολλούς Έλληνες επιστήμονες να διαπρέπουν, αλλά όλοι έξω και μακριά από την πατρίδα τους. Γιατί τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μας δώσανε ποτέ την ευκαιρία. Είναι ώρα όλοι εμείς λοιπόν να βάλουμε πλάτη και να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Να βάλουμε ανθρώπους μέσα οι οποίοι δεν προέρχονται από τζάκια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα διστάσουν να συγκρουστούν με οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένο συμφέροντα προκειμένου να πετύχουν αυτά που πιστεύουν οι ίδιοι ότι πρέπει να πετύχουν. Το αν θα τα πετύχουμε ή όχι, δεν μπορώ να σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι ούτε θα τάξω θέσεις, ούτε θα τάξω χάρες, ούτε εξυπηρετήσεις, ούτε τίποτα. Αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι θα δώσω μια μάχη μέχρι τελευταία ανάσας, προκειμένου να κάνω την κατάσταση καλύτερη για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Για να μην χρειάζεται να επέμβει ο Υπουργός Ανάπτυξης για να κάνει ο δίτης ενός Δήμου στις Κυκλάδες τη δουλειά του για να προχωρήσει μια επένδυση των 5,5 εκατομμυρίων και να το πλασάρει ο Υπουργός αυτό σαν ένα επίτευγμα του πόσο φίλος του επιχειρήν είναι. Τον ήχο, κύριε Σαββίδη, τον ήχο σας. Ποιος έχει σειρά τώρα, στρατηγέ? Εγώ μου απάντησε. Ρωτήσατε τώρα. Ναι. Θράσος Ευτυχίδης. Εμένα θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Αισθάνομαι προσβεβλημένος από τη ρητορική του συγκεκριμένου υποψηφίου. Είμαι κατά οποιασδήποτε ακραίες εκφράσεις. Οπότε θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω από το πάνελ. Δεν ενδιαφέρομαι να συνεχίσω να κάνω πια. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν αποχωρήσαμε όταν είχαμε το ΚΚΕ, ο οποίος είναι υπέρ της κατάλυσης? Το έκανα ευθείες ερωτήσεις. Δεν χρησιμοποίησε τέτοιες εκφράσεις. Και αν θυμάστε, το έκανα πολύ χοντρή επίθεση. Εγώ ήμουν που είχα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Περίμενε λίγο. Θράσο, εν πάση περιπτώσει, άμα θέλει να αποχωρήσει, ας αποχωρήσει ο Θράσος, δεν μ' άρεσε. Εννοείται. Λοιπόν, ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως από πολιτικές στο πολιτικό φάσμα που κινείται στη δεξιά. Και όχι μόνο ακραία δεξιά, και κλασική δεξιά. Και δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, το χρησιμοποιείται. Τώρα, ένα νέο παιδί που, εν πάση περιπτώσει, βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική, το χρησιμοποίησε. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που μπορεί να δημιουργήσει την ερέτα. Αυτά τα χώματα με κυνήγησαν με τσεκούρι εν έτη 2012. Οπότε δεν μου λέει κάτι αυτές οι κουβέντες περί φασισμού και όλα αυτά, γιατί διαχρονικά μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια όποια έχουμε ζήσει, γνωρίζουμε ότι κάθε έκφανση φασισμού προέρχεται από τα αριστερά. Ο κύριος Χατζηθεοφάνης γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν το 2016 είχαμε πάει να κάνουμε εκδήλωση με τον διοικητή της πρώτης στρατιάς, τον στρατηγό, τον κύριο Λεοντάρη, που τον φιλοξενείτε πολλές φορές εκπομπές σας, μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, η αριστερά ήρθε και διέλυσε την αίθουσα και δεν μας άφησε να κάνουμε την εκδήλωση. Οπότε όλα αυτά με αφήνουν παγερά αδιάφορο από ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ότι δεν σέβονται τη δημοκρατία. Δικαίωμά σας είναι να χρησιμοποιείτε. Εμείς δεν έχουμε. Θα είχαμε πρόβλημα εάν εκφραζόταν κάποιο. Αυτά το κλασικό πρόβλημα, μίσος, φιλωτικό κτλ. Αλλά να σας πω, δεν προέρχεται φασισμός μόνο από την αριστερά. Είχαμε πρόσφατα φαινόμενο φασιστικό
το οποίο δεν το πολύ έκρυβε και όλα, φασιστικό και ναζιστικό, δεν το έκρυβε και η Χρυσή Αυγή. Άρα υπάρχει και, και από τη δεξιά μια τέτοια κλίμακα. Δεν εστιάσουμε σε αυτό. Και αυτούς τους γίνεται και η ίδια μήτρα, γιατί αυτές οι δύο φασιστικές δυνάμεις αλληλοτροφοδοτούνται. Γιατί τα χρόνια της μεγάλης κρίσης που γέννησαν το ΣΥΡΙΖΑ, γέννησαν, έτσι, τροφοδότησαν και τις αντίπαλες δυνάμεις. Γιατί κάποιος στον οποίο έχει ασκηθεί υπέρμετρη βία από την εξωκοινοβουλευτική και την κοινοβουλευτική αριστερά, θα στραφεί σε άλλες πιο μάχημες μονάδες, έτσι, σε εισαγωγικά πιο μάχημες μονάδες της δεξιάς. Είναι ένα μάθημα το οποίο το έμαθε και η δεξιά κάποτε, όταν πίεσε πολύ τον κόσμο και βγήκε η ΕΔΑ δεύτερο κόμμα. Στα φαινόμενα αυτά έχουμε οπτική, έχουμε άποψη κι εμείς, αλλά δεν είναι το ζήτημα για να πούμε τη δική μας άποψη. Σας θέλουμε να ακούσουμε, να φύγουμε λίγο από αυτό. Νομίζω... Να πω κάτι, αν μου επιτρέψεις και Σαββίδη κάτι. Αν μου επιτρέψεις και Σαββίδη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ζούμε στο παρελθόν. Ούτε να αναζωπηρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος και τα πάθη του παρελθόντος. Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο και δεν με εκφράζει ο όρος σήμερα το πόλεμο. Εγώ παρενέβη προηγουμένως μόνο και μόνο για τον όρο φασισμό. Νομίζω ότι χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο αυθαίρετα ο καθένας και δίνοντας τη δική του ερμηνεία κάθε φορά. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω, διότι την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε με τον εκπρόσωπο ΚΚΕ, ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε ότι είναι κατά του κοινοβουλευτισμού, που αυτό ήταν σοβαρό, δεν είδα καμία αντίδραση. Αυτό ήθελα μόνο να πω, τίποτα άλλο. Και αυτό, μια και πιάσαμε το θέμα, αυτό απορώ γιατί σας προκαλεί εντύπωση, κύριε Χατζηθεοφάνος, και δεν το περιμένατε. Δηλαδή, όταν λέει το κουκουέ, σας το εξήγησα και προηγουμένως, συμμετέχει βέβαια μέσα στο αστικό σύστημα και κατεβαίνει σε εκλογές, περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες και να κάνει την επανάστασή του. Δεν είναι υπέρ αυτού του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος. Μα αυτή είναι η βασική του αρχή. Και νομίζω κακώς προκαλεί εντύπωση. Θυμάμαι που το είπατε εσείς τότε, όταν έκανα την ερώτηση αυτή εγώ. Παρεμβήκατε και το μου το είπατε, το ξεκαθαρίσατε αυτό. Ωστόσο εγώ διατηρώ, η ερώτηση μου παραμένει. Πώς συμμετέχει στη Βουλή ένα κόμμα που είναι κατά του κοινοβουλευτισμού? Αυτό είναι το ερώτημα, έτσι. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, όμως νομίζω, όπως είπατε, να συνεχίσουμε. Εσείς διευθύνετε. Αυτό το θέμα που λέτε και θα φύγουμε, υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι η παρασκηνιακή που λέγεται και συνωμοσιολογική για μερικούς, ότι υπήρξε μια συμφωνία κυρίων μεταπολιτευτικά. Και η Άρη λέει από την πλευρά του ΚΚΕ και της αριστεράς, εκμεταλλευόμαστε όλες τις συνθήκες που μας παρουσιάζονται, περιμένοντας να οριμάσουν οι προϋποθέσεις που θα κάνουμε την επανάσταση. Αλλά ας φύγουμε από αυτό το θέμα. Λοιπόν, απλώς να πω ότι γενικά έχει καταγραφεί στην πλειονότητα ότι τα γεγονότα μεταξύ 49, 46 και 49 ήταν εμφύλιος. Αλλά υπάρχει μια σειρά ανθρώπων που υποστηρίζει ότι ήταν ένας συμμορυτοπόλεμος. Δεν είναι κάτι που ξενίζει, δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ας φύγουμε από αυτό. Νομίζω το σήκωσε πολύ και ο κύριος Αρχίδης. Εγώ νομίζω ότι έχουμε δαπανίσει πάρα πολύ χώρα. Κύριε Καρατάσου, έχετε να ρωτήσετε κάτι για την παιδεία? Θέλω να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, ότι καλά είναι να κρατούμε χαμηλούς τόνους. Ναι, λέω, καλά είναι να κρατούμε χαμηλούς τόνους, να μην μένουμε τόσο πολύ στο παρελθόν, αλλά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, εγώ έχω ακούσει εκφράσεις οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες μέσα στη Βουλή από πρώην υπουργούς της αριστεράς, από βουλευτές, και αν κάθε φορά που ακούγαμε μία τέτοια έκφραση φεύγαμε, τότε σε αυτή τη χώρα κανένας δεν θα μιλούσε κανέναν. Έτσι, συνεπώς... Λοιπόν, να προχωρήσουμε ερωτήσεις που αφορούν το... Ήθελα πάλι να... σε συνέχεια από τις ερώτησεις που έκανε ο κύριος Χατζηθεοφάνος, εγώ έχω ένα παιδί απέναντί μου με πολύ καλές σπουδές από ό,τι κατάλαβα και άκουσα πριν. Ήθελα να μου πει, να συνεχίσει, τι προστιθέμενη αξία
πιστεύει ότι θα έχει δική του παρουσία στην επόμενη Βουλή, κυρίως στα θέματα παιδείας. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχω μια εκτενή και πρόσφατη αντίληψη και από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τελείωσα το Διεθνό και Ευρωπαϊκό Σπουδών. Έχω το πρώτο μου μεταπτυχιακό από το ίδιο τμήμα στη Διεθνή Δημόσια Διοίκηση. Έχω δεύτερο μεταπτυχιακό στην Αναλυτική των Δεδομένων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Και στη συνέχεια είμαι υποψήφιος δάκτωρας κυβερνοασφάλειας στο University College London. Οπότε μπορώ να αντιληφθώ πάρα πολύ καλά και τις παθογένειες που εμποδίζουν έναν φοιτητή να αποδώσει και να πιάσει τα μέγιστα και τις παθογένειες που ταλανίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την ερευνητική διαδικασία του συνόλου, και μπορώ να φέρω και μια διαφορετική οπτική την οποία έχω συναντήσει στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, το οποίο μπορούμε να το φέρουμε και να το προσαρμόσουμε στα μέτρα μας, όχι να αντιγράψουμε κάτι πετώντας ότι ήμασταν μέχρι χθες, γιατί αυτό είναι επίσης θεωρώ ένα λάθος το οποίο κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες. Βλέπουν κάτι απ' έξω και προσπαθούν να το αντιγράψουν στο 100% και να το επιβάλλουν. Ενώ εδώ θέλουμε πιο πολύ μια πιο ελεύθερη προσέγγιση για να μπορέσουμε να πάρουμε τα καλά από αυτά τα συστήματα, αλλά να τα ενσωματώσουμε με τα δικά μας καλά. Οπότε σε αυτό το μήκος σχήματος θεωρώ ότι οι δικές μου τοποθετήσεις, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα παιδείας, θα κινούνται σε αυτούς τους άξονες. Και επιπλέον έχω και πάρα πολλούς συνομιλίκους μου, οι οποίοι φοιτούν αντίστοιχα, σε αντίστοιχα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με τους οποίους είμαστε σε επαφή και βρίσκουμε και μπορούμε να βρούμε και άλλες κοινές συνισταμένες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο κορυφαίο 0,5% των επιστημόνων που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, το 10% είναι Έλληνες. Είμαστε η πληθυσμιακή ομάδα, η τρίτη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, μετά τους Γάλλους και τους Κινέζους νομίζω. Κανένας από αυτούς όμως δεν είναι σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, δηλαδή είναι ένα ζήτημα παιδείας το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Το πώς θα κάνουμε τη τριτοβάθμια εκπαίδευση θελκτική στα κορυφαία μυαλά τα οποία ήδη διαθέτουμε. Λοιπόν, για την εξωτερική πολιτική είπαμε, για την παιδεία είπαμε, για τη δημοκρατία σας ρώτησα και εγώ είπατε, για την οικονομία δεν είπαμε, θα ρωτήσει ο κύριος Χατζητσοφάνος μετά, εγώ θα σας ρωτήσω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί εμένα αυτό με ταλανίζει πολύ, δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε ένα συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο εγώ δεν το ονομάζω ελληνικό, το ονομάζω αθηναϊκό κράτος, το οποίο λειτουργεί εν είδη απικίας, εκμεταλλεύεται την επικράτεια και όλο τον ελληνισμό για να ευημερεί το κέντρο. Όσο μπορεί να ευημερεί, γιατί και εκεί όταν μαζεύονται 4 εκατομμύρια άνθρωποι, 4,5, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιθώριο το κοινωνικό, το πολιτικό, το κτλ. Δεν μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί μάλλον δυστυχούν εκεί που βρίσκονται. Και η τάση είναι έτσι πως λειτουργεί το κράτος και συνεχίζει να λειτουργεί, δηλαδή υποδομές στο κέντρο, επενδύσεις στο κέντρο κτλ. Και ο υπόλοιπος ελληνισμός θα αναγκαστεί να πάει στο κέντρο για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί δουλειές δεν υπάρχουν εκτός κέντρου. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας σε αυτό το θέμα? Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε εσάς, κύριε Σαββίδη, αυτό θα αρέσει πάρα πολύ, γιατί σας παρακολουθώ πολλά χρόνια τα γραμμόμενά σας. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έτσι για να το δέσω λίγο και με την οικονομία, έχουμε τις δύο μεγάλες βιομηχανικές περιοχές, τη Σύνδο και τη Θέρμη, οι οποίες θα έπρεπε να είναι κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Να απεμπολίσουμε πρώτα απ' όλα το επιχειρηματικό μοντέλο της Φραπεδούπολης, γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ως επιτοπλίστων οι νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι καφέ, μπαρ και εστιατόρια, το οποίο δεν είναι ένα μοντέλο βιώσιμο μακροπρόθεσμα, και να δώσουμε μία βάση στην επαναβιομηχανοποίηση της περιοχής. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, κάνοντας τις βιομηχανικές περιοχές πιο προσβάσιμες, με καλύτερη, ας πούμε, δεν θέλει φαραωνικά έργα τύπου flyover, μια απλή διασύνδεση με το τρένο και μερικά αυξημένα δρομολόγια του ΟΑΣΤ είναι αρκετά για να κάνουν τη βιομηχανική περιοχή προσβάσιμη για το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Πράγμα το οποίο θα δώσει ένα μεγαλύτερο κίνητρο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, οι δουλειές στη βιομηχανία είναι κατά βάση 17 έως 34% καλύτερα αμοιβόμενες από τις αντίστοιχες δουλειές στις υπηρεσίες.
Οπότε αυτό θα λύσει και ένα ζήτημα βιωτικού επίπεδου. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα σε αυτή την πόλη, γιατί αυτό είναι εκεί ακούγεται η φωνή σου, την οικονομική δραστηριότητα και το οικονομικό βάθος που διαθέτεις. Με αυξανόμενη την οικονομική δραστηριότητα, θεωρούμε ότι ο ζωτικός χώρος της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεται στα νότια. Βρίσκεται στα βόρεια, στην περιοχή του Βαλκανίου. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να αποτελέσει μία Μητρόπολη των Βαλκανίων. Ξέρω, ήμουν μικρός όταν άκουσα για πρώτη φορά τον όρο και έχω μεγαλώσει. Εσείς αντίστοιχα φαντάζομαι ακόμα πριν από μένα. Πάνε πάνω από 20 χρόνια από την Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, η οποία τότε είχε φιλοδοξούσε να αναγάγει τη Θεσσαλονίκη σε μητροπολιτικό κέντρο της Βαλκανικής. Θεωρώ ότι αυτό το όνειρο δεν είναι άπιαστο. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, να αφήσουμε το αθηνοκεντρικό κράτος και να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά προς βορρά. Να διεισδύσουμε πάλι στα Βαλκάνια και να αποκτήσουμε τα ίδια και καλύτερα πατήματα που διέθετε η χώρα στη Βαλκανική προκρίσης. Αυτό θα αποτελέσει και ένα μοχλό οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και ένα μοχλό, αν θέλετε, πολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Άρα είμαστε θετικοί υπέρ της ένταξης και των Σκοπίων και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διαμορφωθεί ένας νέος οικονομικός χώρος. Έτσι. Συμφωνείτε? Φυσικά με κανόνες. Κύριε Χατζηδεφάνους, μια οικονομική ερώτηση. Νομίζω λίγο πολύ και στο τέλος δίνουμε μερικά λεπτά στον προσκεκλημένο να πει ότι ο ίδιος θέλει για την κάθοδό του στις εκλογές. Κύριε Κούλα, η παγκόσμια οικονομία έχει τα προβλήματά της. Μέρος της παγκόσμιας οικονομίας είναι και η Ελλάδα. Φαίνεται ότι τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο πόλεμος δεν τελειώνει στην Ουκρανία. Τα ζητήματα της ενέργειας, το 2024 θα ξαναεπανέλθουμε στο σύμφωνο σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% και πάλι η Ελλάδα. Ποια είναι η δική σας θέση ό,τι αφορά την οικονομία? Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή... Πάρτε, να προσθέσω κάτι σε αυτά που λέει ο κύριος Χατζηδεοφάνους. Ο κύριος Τζίμερος είναι ο κατεξοχήν φιλελεύθερος εκφραστής σήμερα στην Ελλάδα. Είναι τόσο πράγματι, είναι οπτική σας ακραία φιλελεύθερη? Ανάλογα τι εννοεί, ξέρετε, στην Ελλάδα πάσχει με αυτό το θέμα, ότι ο καθένας το αποδίδει τον ορισμό όλα, όπως θέλει. Όλα ελεύθερα, όλα υπέρ της... Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι όλα. Θεωρούμε ότι όπου μπορεί ο ιδιώτης να τα κάνει καλύτερα και οικονομικότερα από το κράτος, θα πρέπει να επεμβαίνει ιδιώτης. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι ας πούμε το νερό, στο οποίο η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι δημόσιο αγαθά και πρέπει να μείνει σε δημόσιο έλεγχο. Από εκεί και πέρα, η πρότασή μας για την οικονομία είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, θεωρούμε ότι αυτός ο κρατισμός στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολογία, ουσιαστικά στραγγαλίζει οποιαδήποτε οικονομική και αναπτυξιακή προοπτική. Αν αύριο ένας εργοδότης αποφασίσει να δώσει 4.350 ευρώ μισθό σε έναν υπάλληλο, έρχεται το κράτος και με διάφορους φόρους και εισφορές και κρατήσεις παίρνει τα 2.350. Άρα παίρνει πάνω από το 50% του εξόδου, έτσι, της επιχείρησης για τον εαυτό του και αφήνει στον υπάλληλο τα 2.000. Και αυτό προφανώς δημιουργεί και μια συγκρουσιακή δυναμική ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, γιατί ο ένας πληρώνει πάρα πολλά και ο άλλος δεν πληρώνεται αρκετά. Η δικιά μας η πρόταση είναι ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής, flat tax 15%, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπου έσοδα μείον έξοδα και ό,τι μένει φορολογείται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν θα έρχεται ο οποιοδήποτε για να κάνει μια εργασία στο σπίτι μας, θα έχουμε κίνητρο να του ζητάμε απόδειξη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ενσωματώσουμε όλη τη μαύρη οικονομία που όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχει και ανθίζει στην Ελλάδα μέσα στην πραγματική οικονομία. Γιατί πλέον κανένας δεν θα έχει κίνητρο να φοροδιαφεύγει. Προφανώς, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι που θα το επιχειρήσουν. Και σε αυτό η θέση μας είναι ότι
πρέπει να υπάρχει σκληρός έλεγχος. Και εκεί είναι που θεωρούμε ότι πάσχει το ελληνικό κράτος. Πρέπει να περάσουν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες υποστηρίζουμε και παράλληλα να υπάρξει πάρα πολύ σκληρός έλεγχος με αυστηρές ποινές σε περίπτωση παράβασής τους, έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστική, να επανακινήσει, να μπορέσει να προσελκύσει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις και ξένο ταλέντο για δουλειές. Και να επαναπατρίσει ελληνικό ταλέντο για δουλειές. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω έχετε να προσθέσετε, θέλετε να προσθέσετε, επειδή εμείς νομίζω τελειώσαμε από ερωτήσεις, εκτός αν θέλει ο κύριος Καρατάς και ο κύριος Καρατάς. Όχι, εντάξει, εγώ έχω καλυφθεί πλήρως. Θέλετε να πείτε κάτι εσείς, καθώς κλείνουμε, ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα στον αέρα, θέλετε να πείτε κάτι, πού κατεβαίνετε, πώς κατεβαίνετε, γιατί κατεβαίνετε, τα είπατε αυτά? Γιατί ουσιαστικά σας παρουσιάζουμε εσάς. Ένα σύντομο σχόλιο θα κάνω. Η εθνική δημιουργία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν προέρχονται από κομματικούς σωλήνες. Είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι διαπρέπουν στους αντίστοιχους τομείς τους, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι εργαζόμενοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά ένσημα και είναι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε την πατρίδα βαθιά. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καλέσω όλους αυτούς οι οποίοι αμφιταλαντεύονται για το αν αξίζει η εθνική δημιουργία την ψήφο ή αν θα ήταν καλύτερα αν ψηφίζανε κάποιο μεγαλύτερο κόμμα. Να τολμήσουν. Με συγχωρείτε τώρα στους τίτλους τώρα και καλά. Με συγχωρείτε. Αντί να πάρω το δικό σας το σουπεράκι, είχα βγάλει τις Μάρνες και εντάξει. Νομίζω έγινε κατανοητό. Εντάξει, με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να τους καλέσω όλους αυτούς που αμφιταλαντεύονται μεταξύ ημών ή κάποιου άλλου κόμματος να τολμήσουν να κάνουν και αυτοί μια μικρή παράσταση μαζί μας. Και τους διαβεβαιώνω ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε. Θα έχουν μια φωνή μέσα στο κοινοβούλιο που θα είναι η δικιά τους φωνή και θα είναι μια φωνή που θα είναι περήφανη να ακούνε μέσα. Μάλιστα. Εμείς σας ευχόμαστε, εγώ δηλαδή, δεν ξέρω για τους άλλους. Αν μου επιτρέψεις, κύριε Σαββίδη, ένα μικρό σχόλιο μόνο. Επειδή το γνωρίζω πολλά χρόνια τον κύριο Κούλα, τον Μάνο, μόνο να πω το εξής. Απλώς ανθρώπους θέλουμε φυγή στο αύριο. Μην εγκλωβίζετε και στο παρελθόν. Ήμασταν εμείς. Αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέτε που έχετε υποστεί, αλλά αφήστε τα αυτά. Φύγη στο αύριο. Έχετε τόσα ωραίες προτάσεις, ωραίες θέσεις για το μέλλον της χώρας. Ας τα αφήσουμε το παρελθόν. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι. Απλά όταν αναφέρετε, έτσι, έπρεπε να αναφερθεί το ζήτημα γιατί στα πλαίσια της ονομίας έγινε συγκεκριμένη προσφυγή και ανέκυψε. Έχουμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε από την αντιπολίτευση και αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός θα το δείτε και μέσα από τη Βουλή. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε. Σας ευχόμαστε και εμείς. Καλή νύχτα. Κύριε Κούλα.